Είτε πως η θήκη του κινητού μου είναι τύπου καλλινοκάναλο. Μπροστά μου έχω πάντα στο γραφείο μου τον καθρέφτη μου. Από κάτω τον καθρέφτη μου έχω αυτό εδώ το πακετάκι, το οποίο είναι τέλειο. Το έχω πάρει από τα Jumbo και που λέτε αυτό είναι ένα τέλειο πράγμα που πήρα από το AliExpress, το οποίο είναι για να βάζεις την κρέμα σου πάνω. Και έχω κατενθουσιαστεί γιατί κάνει μασάζ την ουσία και είναι σαν να κάνει face pilates, να ξέρετε. Κάνει lifting αυτό και μαζί με αυτό και κάνεις έτσι στην ουσία για να ανέβει πάνω το δέρμα, πάνω και από εδώ και... και στρώνει τέλεια το μακιάζ μετά, τέλεια. Συνεχίζω με τα καλλιτικά μου, τα οποία χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα κραγιόν της Maybelline, πάρα πολύ όμως, όπως θα δείτε γενικά τα χρησιμοποιώ. Εδώ έχω κάποια άλλα matte κραγιόν, εδώ είναι κάποια gloss που έχω και χρησιμοποιώ επίσης, κάποιες υγρές σκιές που αγαπώ και χρησιμοποιώ σαν γκλιτεράτες. Είναι τα καθημερινά μου καλλιτικά αυτά, fix spray πάντα δίπλα, πάντα. Και το πρώτο σιρτάρι, πάντα χρησιμοποιώ μορμάντιλα, μου χρησιμεύουν πάρα πολύ. Το πρώτο σιρτάρι έχει κάποια βασικά καλλιτικά. Εδώ πέρα είναι το κομμάτι για τα φρύδια όλο, highlight, rouge και κάποια lip balm ξύστρα για τα μάτια βάση. Eyeliner, κάποια shimmer. Και αμέσως μετά από κάτω θα δούμε κάποια μάσκαρα και άλλα πολλά που χρησιμοποιώ γενικά καθημερινά. Τώρα πάμε σε αυτά που δεν χρησιμοποιώ καθημερινά, τα οποία ξεκινάνε από αυτό εδώ το σιρτάρι. Εδώ θα βρω βλεφαρίδες. Πάνω στο πρώτο σιρτάρι συνήθως έχω όλα μου τα highlight, Huda Beauty θα δείτε εδώ, κάποιες γλιτεράτες σκιές όπως αυτήν εδώ, αντιγιά. Μία ακόμα γλιτεράτη από αυτή την εταιρεία, παιδιά, αυτή η εταιρεία αντιγιά είναι γενικά. Αντιγιά! Ναι. Θα βρω ακόμα εδώ μέσα κάποια shimmer, κάποια pigment. Τέτοια πράγματα. Αυτό λίγες φορές το έχω χρησιμοποιήσει. Highlighter. Πολύ βλεφαρίδα παίζει εδώ μέσα. Υγρές σκιές. Και αυτό εδώ το έχω φτιάξει έτσι για να ξέρω τι έχω υποτίθεται εδώ μέσα. Γίνεται ένας πανικός βέβαια. Πολύ glitter, πολύ shimmer. Τέτοια πράγματα εδώ. Πάμε στο δεύτερο που είναι οι περισσότερες παλέτες μου εδώ μέσα. Κάποιες συλλεκτικές όπως αυτή εδώ και αυτή εδώ της Too Faced, όταν έκλεινε τα 10 χρόνια νομίζω. Είναι αυτή, τέλος πάντων. Α, ναι, ναι, είναι των 10 χρόνων. Κάποιες αγαπημένες Huda Beauty, σας έχω πει ότι είμαι collector της Huda Beauty, τις παλέτες. Εδώ πάρα πολύ Maybelline, παίζει. Μόνο Maybelline βασικά είναι αυτά. Πάμε στο επόμενο σιρτάρι. Λοιπόν, μην το βλέπετε έτσι ανάστατα αυτό το σιρτάρι. Δεν είναι αυτός ο λόγος που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, απλά δεν χωράνε αλλιώς αυτές τις παλέτες. Αυτή είναι από Morphe. Όπως επίσης James Charles από Morphe. Και έχουμε και άλλες παλέτες εδώ μέσα. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Bright Match. Είναι από το Beauty Bay. Εδώ έχουμε και άλλα Huda Beauty προϊόντα. Επίσης εδώ πέρα έχω κάποιες mini παλέτες, όπως είναι αυτή η Tartlet Bloom που είναι από Tarte. Έχω αυτήν εδώ που είναι από Colourpop. Εδώ επίσης έχω όλα μου τα bronze, glitter, highlighter, blush από Maybelline και άλλες παλέτες Huda Beauty. Έχω κάτι πολύχρωμες μάσκαρες εδώ. Μάσκαρες από Colourpop, τις είχα παραγγείλει αυτές, είχαν περάσει τελωνείο, ήταν πάρα πολύ ωραία, πέρασε υπέροχα. Σκεφτείτε ότι όλο αυτό το πουγγί με όλα αυτά τα χρώματα το είχα αγοράσει μόλις. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Εδώ έχω μια
παλέτα της Smashbox που δεν λέει να ανοίξει γιατί έχει μαγνήτη, για να σας τη δείξω. Εδώ. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα χρώματα, έχει λίγα έτσι ωραία πραγματάκια. Δεν την πολύ χρησιμοποιώ. Και εκεί πέρα μια από τις Too Faced, επίσης με bronze και τέτοια. Αυτό το είχα αγοράσει, δεν θυμάμαι καν τον λόγο, δεν μου άρεσε καθόλου. Τέλος πάντων, υγεία πάνω απ' όλα. Συνεχίζω και πάω στο επόμενο σιτάρι που εδώ γίνεται ο κακός, ο χαμός. Λοιπόν, αυτή είναι η αποθηκούλα μου, για να σας δώσω να καταλάβετε. Είτε κάποια πράγματα, τα έχω δύο φορές, όπως αυτά τα κραγιόν της Maybelline που τα αγαπώ πάρα πολύ. Είτε όπως και το highlight που είδατε ότι το έχω σπασμένο. Είτε κάποια πράγματα απλά δεν τα έχω ανοίξει και δεν χωράνε στα σιρτάρια που θα έπρεπε να μπουν. Εδώ έχω κάποιες βλεφαρίδες ακόμα κλειστές. Κάποια προϊόντα που δεν πολύ χρησιμοποιώ αλλά τα θέλω, δεν θέλω να τα πετάξω. Αυτά εδώ που είναι γιγάντια και δεν ξέρω πού να τα χωρέσω, ας πούμε, τις Huda Beauty. Έχω μία μίξη πραγμάτων εδώ μέσα. Ω, κάτι αυτοκτόνησε. Μολύβια. Κάποια make-up που είναι περίεργες αποχρώσεις, π.χ. αυτό, πού να το βάλω, τέλος πάντων, μόνο σε πελάτησα, που θα είναι τόσο σκούρη. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο, λοιπόν, εδώ έχει επεξήγηση το θέμα. Το βλέπεις εσύ έτσι, λες, πω, από τι έχει κάνει αυτή τη μέσα. Λοιπόν, περουκίτσα. Κριολάν, σου λέει κάτι, Aqua Color. Οπότε εδώ μιλάμε και άλλη περουκίτσα για τα... Εδώ μιλάμε για τα Special Effect. Έχω πάρει κάτι έτσι αυτοκολλητάκια. Κάτι πραγματάκια θα γίνουν. Κάτι αυτάκια. Λάτεξ. Έχει εδώ μέσα διάφορα πράγματα. Τα αυτιά από το Alien Aqua Water, πως το είχα πει εκείνο, είναι εδώ μέσα. Διάφορα πράγματα έχω εδώ. Αίμα, λάτεξ, μπατονέτες, συνόπνευμα. Είναι κάποια χρήσιμα πράγματα. Εκείνο είναι... Λοιπόν, ας βγάλουμε αυτό. Αυτό εδώ είναι για να πλένεις τα πινέλα σου. Το είχα αγοράσει το AliExpress που λέτε. Μεγάλη γκατζετιά. Βάζεις αυτό εδώ και στα στραγγίζει, παιδιά. Δηλαδή όταν βιάζομαι να πλύνω πινέλα, εννοείται τα βάζω εδώ πέρα και αντιγιά. Γκατζετιά τρελή είναι αυτό, να ξέρετε. Και επειδή είναι ελαστιχένια, χωράνε όλα τα μεγέθη των πινέλων. Βάλω το τώρα εκεί, μην μιλάς καθόλου. Αυτά, έχω κάποια δείγματάκια, λέω, τέτοιοι για τις βλεφαρίδες, γιατί ξέρω να βάζω και βλεφαρίδες, το μάθατε αυτό σήμερα, για εμένα. Θα αναφέρουμε τις περούκες στη θέση τους. Και αυτό ήτανε... Και το πιο αστείο είναι ότι μόλις 10 λεπτά μου πήρε, ενώ η κολλητή μου μου είπε ότι θα μου πάρει πιο πολύ και το vlog της Νέας Υόρκης. Χα, Έλενα. Χα, Έλενα. Τι έγινε τώρα? Όχι, παιδιά, ήμουν πολύ γρήγορη και πολύ αναλυτική, πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Αφήστε μου ένα σχόλιο. Πείτε μου τι θέλετε από όλα αυτά που είδατε να κάνουμε. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!